Διάλογο με εμπλεκόμενους φορείς ξεκινά το Υπουργείο Υγείας με σκοπό να αποκατασταθεί το καθεστώς της διημέρευσης και διανυκτέρευσης των φαρμακείων. Δεν πρόκειται για πλήρη επαναφορά του παλαιού συστήματος, αλλά θα είναι μια ενδιάμεση κατάσταση η οποία θα δίνει ανάμεσα στα μικρά φαρμακεία και περιθώριο λειτουργίας για περισσότερες ώρες σε όσα λειτουργούν σήμερα με διευρυμένο ωράριο. Εμείς βασικά το βλέπουμε πολύ θετικά όλο αυτό που θέλει να περάσει ο Υπουργός. Πρέπει οπωσδήποτε να μπει ένα ωράριο που θα ρυθμίζει τη λειτουργία των φαρμακείων, μια που τα φαρμακεία δεν είναι οποιαδήποτε καταστήματα, αλλά είναι καταστήματα παροχής υπηρεσιών και μάλιστα που έχουν να κάνουν με την υγεία. Και νομίζω ότι δόθηκε πάρα πολύ έκταση με το ωράριο των φαρμακοποιών. Λες και αυτό είναι το α και το ω στην περίοδο της κρίσης και ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Άλλα είναι τα προβλήματα υγείας τα οποία πρέπει να βλέπουμε και όχι αυτά. Επίσης, θέλω να δηλώσω ότι χρόνια ολόκληρα εξυπηρετεί το Ξάνθη, όπως και όλοι οι υπόλοιποι νομοί, γιατί είμαστε η μοναδική στη Βόρεια Ελλάδα που έχουμε διευρυμένα φαρμακεία, με το παλιό το ωράριο και δεν είχαμε καθόλου, μα καθόλου παράπονο από τον κόσμο. Και θα εξακολουθήσουμε, εάν εφαρμοστεί, τελικά αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο που οδηγεί σε ένα ωράριο, θα εξακολουθήσουμε να βλέπουμε, να δούμε τις ανάγκες που έχει αυτή την εποχή ο κόσμος και το διαμορφώνουμε ανάλογα. Πάντως σίγουρα πρέπει να διαμορφωθεί ένα ωράριο, γιατί θα πρέπει να σκεφτόμαστε και το φαρμακείο της γειτονιάς. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να βοηθηθεί το φαρμακείο της γειτονιάς. Δίχως άλλο, θα πρέπει να βοηθηθεί το φαρμακείο της γειτονιάς, που οποιαδήποτε στιγμή αυτοί που είναι τριγύρω προστρέχουν σε αυτό. Με βάση το ισχύον καθεστώς, τα 300 διευρυμένα φαρμακεία λειτουργούν έως τα μεσάνυχτα. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος καταγγέλει ότι αξιοποιούν τις πιο εμπορικές ώρες της ημέρας χωρίς να είναι υποχρεωμένα να εφημερεύουν. Το βάρος της εφημερίας καλούνται να σηκώσουν τα φαρμακεία της γειτονιάς. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Κωνσταντίνος Λουράντος, χαρακτηρίζει θετικές τις δηλώσεις του Υπουργείου Υγείας περί αλλαγής του ωραρίου. Οι φαρμακοποιοί, σημειώνει, θα συνενέσουν σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση προβλέπει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στο φαρμακείο τους και την κάλυψη των αναγκών τους όλο το 24ωρο.